τι θα παρουσιάσετε. Τίποτα άλλο, 10 πουλιά. Μπορεί να παρουσιάσουμε και άλλα βιβλία. Θέλω να κάνω ένα. 4. Να μιλήσουμε για την Άνδρο, των πολλών φέτος και σημαντικών και υψηλής αισθητικής εκδηλώσεων που γίνονται στο νησί από σημαντικά ιδρύματα και από το φεστιβάλ, από το δεύτερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι η Άνδρος έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα, τη φύση και τον πολιτισμό. Είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν πραγματικά το νησί μας και το διαφοροποιούν συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Είναι τα στοιχεία που αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Σε αυτά έχουμε εστιάσει και αυτά προσπαθούμε να αναδείξουμε. Στόχος είναι να γίνει η Άνδρος και να καθιερωθεί σαν κορυφαίος προορισμός. Προς αυτή την κατεύθυνση και φέτος το καλοκαίρι γίνονται αποφασιστικά βήματα. Όσα θα ακούσετε σήμερα είναι τα κορυφαία, αλλά όχι τα μοναδικά γεγονότα πολιτισμού του προσεχούς καλοκαιριού στην Άνδρο. Υπάρχουν ακόμη πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά, θα αναφέρω ένα μόνο. Για παράδειγμα, η έκθεση με τις σπάνιες συλλογές της Καΐδη Βιβλιοθήκης, που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος και πάρα πολλά άλλα. Έχω τώρα, γιατί είσαστε κάποιοι που με τη φωνή σας, με τους στίχους σας, με τις παραστάσεις σας, έχετε συγκροτεύσει, έχετε βουτήσει, μου έχετε σταθεί πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το καλοκαίρι θα πούμε κάποιο τσίπουλο στην Άνδρο. Yeah. Αλλά πράγματι έχω τα. Λοιπόν, αγαπώ τον τόπο μου, τον πονώ, τον νοιάζομαι, γνωρίζοντας τα καλά και τα στραβά του. Οι σκυφτοί ώμοι και τα μουντά βλέμματα δεν μας βγαίνουν σε καλό. Στους δύσκολους καιρούς του σήμερα γυρεύουμε ανάσες, ανάταση. Η τέχνη απλώνει χέρι συμπαράστασης, εμψύχωσης, αξιοπρέπειας, γνωρίζει χαρά. Οι εκδηλώσεις πολιτισμού είναι αντικαταθλιπτική τονωτική ένεση. Η Άνδρος ανοίγει το πανέμορφο πέτρινο υπαίθριο θέατρο της, αλλά και την αγκαλιά της σε πολλούς καλλιτέχνες που φέτος παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Είναι αλήθεια πως η ομάδα μας δυσκολεύτηκε καθώς ήταν αδύνατο να απαντήσει θετικά σε όλες τις προτάσεις συμμετοχής που ήταν πάνω από 100. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με γνώμονα την ποιότητα, την ποικιλία, το συνδυασμό καταξιωμένων και πιο νέων καλλιτεχνών και σχημάτων. Είναι πλούσιο. Οι ανδριώτες το αξίζουν. Το νησί απέχει 2 ώρες από την Αθήνα μόνο, αλλά κατά κανόνα απουσίαζε από τους σταθμούς των περιοδιών των θεατρικών και μουσικών σχημάτων. Ακόμη και οι πασίγνωστοι, Φαραντούρη, Μικρούτσικος και οι πολυαγαπημένοι Μητσιάς, Παπακοσταντίνου, Πρωτοψάλτη, Έλλη Πασπαλά, ποτέ δεν έχουν τραγουδήσει στην Άνδρο. Το Εθνικό Θέατρο μόλις πέρυσι έδωσε εκεί την πρώτη παράσταση και φέτος μας ξανατιμά. Η ατμόσφαιρα στις βραδιές του φεστιβάλ πέρυσι ήταν μοναδική. Ασφυκτικά γεμάτο το θέατρο, οι γύρω δρόμοι φωτεινά πρόσωπα και παρέες μετά σε όλη την πόλη για μπύρες, τρακιά και κουβέντα. Ονειρεύομαι χαρούμενα πρόσωπα, ζωηρά μάτια, ανθρώπους να τραγουδούν, να παρακολουθούν με ενδιαφέρον και κομμένει την ανάσα τους ηθοποιούς επισκηνής. Η δική μου συμβολή είναι του καλού υποδεσπότη. Θέλω καλλιτέχνες, θεατές, εθελοντές και όσοι εργάζονται για το φεστιβάλ να νιώσουν όμορφα. Οι αρχές της Άνδρου, η χορηγή από το νησί, η παρέα των φίλων που δουλεύουμε εδώ και καιρό, θα είμαστε όλοι απίκο ώστε η διοργάνωση να κινήσει χωρίς προβλήματα και να εκτελέσει το σκοπό της. Και σκοπός της δεν είναι το κέρδος, το κόστος των πολλών εκδηλώσεων είναι σεβαστό. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να θυμίζει πως η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια για ανέφερες εποχές, αλλά παντοτινή ανάγκη για την ομορφιά, τη συγκίνηση, το στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη περιπέτεια. Τιμή μου να καλωσορίσω στο νησί που αγαπώ τόσους εξαίρετους καλλιτέχνες. Τιμή μου να υποδεχθώ τους θεατές, ανδριώτες και επισκέπτες του νησιού,
που μέσα την ημέρα θα κολυμπήσουν σε υπέροχες παραλίες, θα επισκεφθούν τα μουσεία και τις εκθέσεις και το βράδυ θα συντονιστούν στον παρμό του φεστιβάλ. Ευχαριστώ. Είναι αυτονόητο ότι το Ίδρυμα Γουλανδρή χαιρετήσει με ενθουσιασμό και θαυμασμό την υπέροχη πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου. Ένα πολιτιστικό θεσμό υπό την σκέπη του οποίου καλούμαστε να συμπτύξουμε συμπρακτικά τις πρωτοβουλίες μας, ώστε να γίνει η Άνδρος ένας δυναμικός πόλος πολιτισμού, όχι μόνο τοπικής, όχι μόνο εθνικής, αλλά και υπερεθνικής εμβέλησης. Το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή θα εξακολουθήσει να προσφέρει έμπρακτα τη δική του δημιουργική πρόταση στους νεότερους και σύγχρονους δικαστικούς προβληματισμούς και ενταγμένου στην τροχιά των διεθνώς δρομένων στον χώρο της τέχνης να συμβάλλει στην προώθηση της νεότερης και σύγχρονης τέχνης ελληνικής και διεθνής. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός τον οποίον έταξαν στο Ίδρυμα οι ιδρυτές του. Να γίνει δηλαδή η Άνδρος η γενέτειρα του Βασίλη, το έγνης του Βασίλη Γουλανδρή, ένα ζωντανό κύτταρο, μία εστία πολιτισμού. Στην Άνδρο το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή δραστηριοποιείται από το 1979, επί 37 χρόνια, τα οποία είναι προφανώς λίγα για να αποτελέσουν ιστορία, είναι ωστόσο ικανά και αρκετά για να εδραιώσουν ένα θεσμό και να αποδείξουν ότι δεν υπήρξε πυροτέχνημα που έσβησε, αλλά που υπάρχει, αναπτύσσεται και προϊονίζει την αρχή της δικής του ιστορίας. Η έκθεση την οποία θα παρουσιάσουμε αυτό το καλοκαίρι αφιερώνεται στον Γιώργο Σοκολόπουλο. Πανταχώθεν ομολογείται και καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της νεοελληνικής τέχνης. Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να διευρυνθεί ο ορίζοντας ανάγνωσης με στοιχεία διαλεκτικής, η οποία αναπτύχθηκε με ιδιόμορφους και ιδιότροπους προσωπικούς εκφραστικούς πόρικες και που στοχεύουν σε μια πιο ευέλικτη ερμηνευτική προσέγγιση αναζήτησης του απόλυτου στην τέχνη που επιδίωξε ο Γιώργος Σοκολόπουλος. Η διαρθρωτική δομή του αφιερώματος ξεκινά από την πρώην νεανική περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή ρεαλιστική σχεδιαστική δυνότητα, συνεχίζει στη φάση της επενδυτικής πιστότητας στο αντικείμενο, για να φτάσει μέχρι τη μακρά περίοδο της παντελούς απόρριψης των ρεαλιστικών αναφορών. Είναι η αρχή της περίοδου επαναπροσδιορισμού θέσεων και αρχών που εκβάλλουν σε μια διαλεκτική η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη αναζήτησης νέων δυνατοτήτων τις οποίες επιτάσσει η σύγχρονη τεχνολογία και γενικότερα η νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η έμφαση, όπως είναι επόμενο, δίνεται στην αφαιρετική περίοδο των ελεύθερων συνθέσεων, των δυσδιάστατων ανάγλυφων εκφανιών, στους μεγεθυντικούς διαθλαστικούς φακούς και τις ομπρέλες, τις υδροκινητικές κατασκευές, στις μακέτες και φωτογραφίες των μνημειωδών κατασκευών σε δημόσιους χώρους. Η κάθε πτυχή πλαισιώνεται από εμπεριστατωμένα κείμενα τα οποία συνέγραψαν με γνώση άνθρωποι που εμπριθώς γνωρίζουν το έργο του Γιώργου Σοκολόπουλου. Γράφει ο Άγγελος Μωρέτης, ο διευθυντής του Ιδρύματος, που εκ των έντων ως ανιψιός του Σοκολόπουλου γνωρίζει τα οικογενειακά του. Γράφει η επίτιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, η κυρία Αδάμη, για τον τομέα της αρχιτεκτονικής του Ζωγκολόπουλου. Γράφει ο γιατρός ο Νίκος Παΐσιος, αναπτύσσει το θέμα των εργοβιογραφικών
Αφοριών, του Σαμπολόπουλου. Με βάση Μαρία Χρυσομάλη, δημιουργώντας τη γέφυρα μεταξύ όχι πλέον αγαλματοποιίας αλλά γλυπτικής, από την ώρα δηλαδή που η γλυπτική πάβει να αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και αποκτά μια αυτοτέλεια, ένα δικό της προβληματισμό. Η Ειρήνη Στρατή περιγράφει τον πνευματικό περίγυρο εντός του οποίου αναπτύχθηκε ο Γιώργος Σογκολόπουλος. Ο Νίκος Βατόπουλος, ο δημοσιογράφος, εντάσσει τον Γιώργο Σογκολόπουλο στην Αθήνα ως μοντέρνα πόλη. Και ο ομιλών αναπτύσσω την μετάβαση από τον υπενικτικό ρεαλισμό προς την γεωμετρική αφαίρεση. Είναι αναντήρητο, όπως προηγουμένως είπε ο κ. Βούλγαρης, ότι η τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις και εκφράσεις είναι μια ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής και όχι πολυτέλεια που προορίζεται για την εδί της διανόησης. Απαλύνει τα πάθη, εξευγενίζει και εξοραίζει τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Και εφόσον λοιπόν η Άνδρος έχει αυτή την θέληση και την υποδομή με την φροντίδα του Δημάρχου, του κυρίου Θεοδόση Σουσούδη και των υπευθύνων των άλλων φορέων, παρέχουν την δυνατότητα, ας πράξουμε ότι είναι δυνατόν, ώστε το φεστιβάλ της Άνδρου, από την αιγύτα του διαπρέποντος Παντελή Βούλγαρη, να δικαιώσει τις προσδοκίες μας. Εφέτος το καλοκαίρι, ο δικαστικός θεσμός ΠΛΟΕΣ παρουσιάζει στο κτίριο του Ιδρύματος Κοινωνίας της Άνδρου το δεύτερο μέρος της τετραλογίας για το περιβάλλον με την ευρεία έννοια του όρου και της πραγματικότητος. Αν η περσινή έκθεση με τα «Νιπενθή και Ιωθινά» της επικεντρωνόταν στην αντιστοιχία που αφορούσε τη βιοποικιλότητα της εξωτερικής φύσης και του εσωτερικού μας εαυτού, η εφετινή, με τον τίτλο «Επικράτειες του Νότου», εστιάζεται στις ιδιοσυγκρασιακές και πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες, που από τη μία πλευρά ευνοούνται από τις κλιματικές συνθήκες, ναι, από την άλλη όμως αυτές δεν διασφαλίζουν μεμονωμένα κάτι ξεχωριστό, υποθάλποντας ταυτόχρονα μία διαφορετικότητα νοοτροπίας, κουλτούρας, ηθών, συμπεριφοράς, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, αντιδράσεων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Στις επικράτειες του Νότου και στο πολιτισμικό τουλάχιστον όσο και στο ανθρωπογεωγραφικό πλαίσιο που τη συνιστά, εντοπίζουμε τη μεταφυσική να συνηφαίνεται στενά με την πραγματικότητα. Οι επικράτειες του Νότου είναι λοιπόν αφενός μεν η πραγματική τόπη των ριζωμάτων μας, με τις διάφορες ουτοπίες και τις συνεχόμενες μεταμορφώσεις που βιώνουμε, αφετέρου είναι επιπλέον οι δικές μας επισφάλειες, οι απρόβλεπτες ανατροπές της ζωής μας, οι περιοχές της χαρμολύπης που διαπνέουν την καθημερινότητά μας. Είναι το προσωπικό μας περιβάλλον, με τις εκτάσεις του νου και της ψυχής μας, του εφήμερου και της φαντασίας μας, που ζωντανεύουν τους μύθους και οικοδομούν εν τέλει την παραμυθία της πραγματικότητός μας. Μέσα στα ανθρώπινα αυτά περιβάλλοντα, του μικρού και μεγάλου κόσμου μας, γεννιέται η μαγεία και η ρήξη, το μυστήριο και η καθαίρεση, η αναδίπλωση του πόνου και η ανάταση της χαράς, ο αλτρουισμός και η απελπισία, η αυτοθυσία και η ταπείνωση, η αυταπάρνηση και η συγκατάβαση. Με αυτές τις οικαστικές ιδιαιτερότητες
καθώς η γλώσσα της τέχνης είναι αλληγορική και εκφράζει πάντα τις αλήθειες του ανθρώπου. Εφέτος, οι 22 πλοές στοχεύουν να δώσουν στο εικαστικό μας κοινό, όπως πάντα, ψήγματα προβληματισμού και ενόρασης. Έτσι λοιπόν, με τη φετινή έκθεση στο Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίτες Κιδωνιέως, με τον τίτλο «Επικράτειες του Νότου», φιλοδοξούμε να δώσουμε μία νέα, φρέσκια διάσταση εικαστικού προβληματισμού. Τα εγγένεια, όπως συνήθως, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Πάμε στους καλλιτέχνες. Αλφαβητικά, καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι η Δάφνη Αγγελίου, ο Νίκος Βανδόρος, ο Μάρκος Λινιός, ο Λεωνίδας Γιανακόπουλος, ο Γιώργος Γιώτσας, η Άννα Γρηγόρα, ο Νίκος Καλαφάτης, ο Γιάννης Κουτσούρης, ο Πάνος Μπαλωμένος, η Όλη Ξυφαρά, η Δυτή Κασάλα, ο Γιάννης Τζένος, η Δέσποινα Τσακνή και ο Γιώργος Χαδούλης. Θα είναι πάνω από 120 έργα, γλυπτά και φωτογραφίες. Είναι μια μεγάλη έκθεση. Όπως πάντα και κατά παράδοση των τελευταίων 22 χρόνων, το σκεπτικό, η διαμόρφωση και η επιμέλεια της έκθεσης, καθώς και του συνοδευτικού δίπλωσου καταλόγου, ανήκουν στην κριτικό και ιστορικό τέχνισμα στην κυρία Αθηνά Σκηνά. Τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, σας προσκαλούμε με τη σειρά μας και εμείς στο πανέμορφο νησί μας στην Άνδρο το Σάββατο στις 23 Ιουλίου για να απολαύσουμε μαζί ένα εικαστικό τρίμηνο. Είμαστε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μαζί με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, μια σειρά από φορείς. Επισκεπτόμαστε για δεύτερη χρονιά την Άνδρο για να αναπτύξουμε το δεύτερο θερινό πανεπιστήμιο. Συνδέουμε την ελληνική γλώσσα με τον πολιτισμό στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Φέτος ταξιδεύουμε στο Γαύριο. Πιστεύουμε εξαιρετικά στην έννοια της αποκέντρωσης. Υπό την αιγίδα του Δήμου το πρόγραμμα αυτό, ο κ. Σουσούδης και οι συνεργάτες του υποστήριξαν με θέρμη την περσινή χρονιά την θερινή ακαδημαϊκή μας δράση. Φέτος, στο φιλόξενο Γαύριο, τιμάμε τη δράση ενός τοπικού συλλόγου, του φιλοπρόδου ομίλου το Γαύριο, εξαιρετικά ανήσυχος σύλλογος, με έντονη πολιτική δραστηριότητα. Ο πρόεδρός του, ο κ. Γιάννης Μαμάης, ο οποίος παραβρίσκεται άοκνα, συνεχίζει να υπερασπίζεται με πάθος τις ιδέες του. Είμαστε λοιπόν μαζί με 5 καθηγητές και ειδικούς συνεργάτες του Χάρβαρντ, αλλά και πολλούς συναδέλφους από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, για να θίξουμε την έννοια της εξουσίας, έκτη χρονιά, πέμπτη έκτη χρονιά σε μνημόνια, την έννοια της εξουσίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πιστεύουμε, καταρχήν ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως όλα όσα ανακοινώνεται σήμερα εδώ, γίνεται ενάντια και κόντρα στις αντιξοότητες. Να σας πω ότι πέρυσι συμπέσαμε με την πρώτη εβδομάδα του Capital Control, τίποτα δεν υπολείπεται, καμία απόκληση, καμία απώλεια. Και αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα δουλεύουμε με ψυχή, όπως και οι καλλιτέχνες μας που παρίστανται, και μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ήθελα να σας πω ότι εκατοντάδες άνθρωποι, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της τέχνης, όπως και ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος επισκέφθηκε πέρυσι τους σπουδαστές, 45 Έλληνες και ξένοι σπουδαστές, είναι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, φιλέλληνες. Να σας πω ότι ο μεγαλύτερος φοιτητής μας ήταν 75 ετών, ο Βρετανός συγγραφέας, ο Τζιμ Πότ, ο οποίος ήρθε με την ιδιότητα του φοιτητή, μιλά άπτεστα τα ελληνικά, όπως άπτεστα ελληνικά μιλάει και ο Πέντρο Ολάγια, ο φοβερός αυτός ελληνιστής που θα είναι ομιλητής στο φετινό θερινό πανεπιστήμιο στο Γαύριο για να αναπτύξει μια ξεχασμένη, ελπίζω όχι ξεχασμένη έννοια, την έννοια της παρησίας στη διακυβέρνηση, αρχαιοελληνική λέξη, η οποία έχει εξαιρετικά, μια εξαιρετική νοηματοδότηση. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σημερίστηκαν και έζησαν μαζί μας την μεταξέλιξη ενός αρχικού
οράματος, σε πράξη. Για μία ακόμη φορά πρωτοστατούν οι εκδόσεις Gutenberg και ο Γιώργος ο Δαρδανός. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη δημόσια συζήτηση την οποία ανοίξαμε για τη συστηματική οικοδόμηση γεφυρών και διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαστε φεροβάμονες. Οι διάβλοι αυτοί υπάρχουν, αλλά και η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να δώσει το δικό της στίγμα. Εστιάζουμε ασφαλώς στην καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και θίγουμε, θέλω να πιστεύω, νεωτερικά και πρωτότυπα ζητήματα σε αυτό το θερινό πανεπιστήμιο. Καταρχήν, η σχέση της αρχαιοελληνικής γραμματείας με τη δημοσιογραφία. Έχουμε δημοσιογράφους στα αρχαιοελληνικά κείμενα και θα τους αναδείξουμε. Η έννοια της εξουσίας και της χειραγώγησης και έτσι όπως φτάνει στο σήμερα. Η προπαγάνδα, η υποδιέτηση του κοινού, η επιβολή του μνημονίου, η επιβολή των μέτρων. Θα ακουστούν πράγματα όπως γιατί οριστοποιείται ο ελληνικός λαός ως υπόχρεος λαός, γιατί ο πιστωτής και ο δανειστής είναι πάντα ο γιατρός και γιατί τα μέτρα εμφανίζονται ως ένα ωραίο χάπι ή μια θεραπεία, μια αγωγή που οφείλουμε να τηρήσουμε. Η μνημονιακή γλώσσα στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, πιστεύουμε ότι ανοίγουμε δρόμους για ακαδημαϊκή έρευνα και να σας πω ότι πρόκειται να εκδοθεί στα τέλη του έτους και ένας συλλογικός τόμος με ελληνικές και ξένες υπογραφές, τον οποίο θα έχω την τιμή να επιμεληθώ και θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Gutenberg κάτω από το σχεδιασμό βέβαια του κ. Μωμάρη. Η συζήτηση αυτή, κλείνοντας, έχει εγγενιαστεί από ένα κριτικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο με πρίτανη τον καθηγητή κ. Γιώργο Καψάλη, ταξιδεύει τις ιδέες του από την Ήπειρο στην ισιωτική Ελλάδα, αποδεικνύοντας έτσι την ακτινοβολία του και την συμμετοχή του στα δρόμενα όχι μόνο της ηπειρωτικής περιφέρειας, αλλά και πανελλήνια και διεθνώς. Εμείς διεκδικούμε και τη διεθνή προβολή, κόντρα στα προβλήματα που σχετίζονται με τα ελληνικά πανεπιστήμια και όπως θα υποθέτετε είναι πολύ σημαντικά. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί εμείς που βρισκόμαστε στην Άνδρο και για ένα ακόμη επιπλέον λόγο τώρα, γιατί μας επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εδώ στο πάνελ και κάποιοι που έχουν επιλέξει το νησί μας. Εμείς επαγγελματικά ανήκουμε στο τουριστικό κομμάτι, όπως ξέρετε, και γι' αυτό εκπονούμε ένα έργο που το λέμε «Τουρισμός-πολιτισμός» και μάλιστα πρόκειται σύντομα να διαμορφώσουμε ένα μουσείο τουρισμού. Το Μουσείο Ολογραφίας λοιπόν και Χριστιανικής Τέχνης έχει ιδρυθεί το 1999 σε ένα οικογενειακό εργοστάσιο παλιό πάγου από τις αρχές του 1900. Αναπαλαιώσαμε το κτίριο και σκοπός είναι του μουσείου να προβάλλει την ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της Άνδρου. Έχουμε και την παραδοσιακή γαστρονομία με δύο γιορτές που έχουμε θεσπίσει. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο κάνουμε μια γιορτή με σκοπό, όπως είπα, να προβληθούν οι άνθρωποι και η ιστορία του νησιού. Φέτος έχουμε την τύχη να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και θα παρουσιάσουμε, η λογογραφία έχει και νοσταλγία μέσα, το σχολείο 100 χρόνια πριν, έχει ένα μουσείο παιδείας, όπως το λέει το τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, θα μας δώσει κάποια στοιχεία και κάποια έργα και κάποιες μελέτες. Στο ένα κομμάτι, γιατί το κτίριο έχει δύο επίπεδα, γύρω στα 150 τετραγωνικά. Στο κάτω μέρος είναι το λαογραφικό κομμάτι και στο επάνω είναι μια μελέτη πρωτότυπου που έχει γίνει για τους αδριώτες αγιογράφους της Άνδρου που υπάρχουν στις εκκλησίες μας εκεί. Και στο ένα λοιπόν κομμάτι είναι το Πανεπιστήμιο με το γενικό κομμάτι. Θα θυμηθούμε ίσως το Πηλίκιο, το Κοντήλι, τη Βίτσα, διάφορα πράγματα και την επιτροπή που είχε ο Κατζαντζάκης ξεκινήσει για να μπούμε στη δημοτική γλώσσα. Το επάνω κομμάτι, και γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω και τη συμμετοχή σας, θα έχει φωτογραφίες από το σχολείο της Άνδρου. Όποιος έχει παλιές φωτογραφίες, θα χαρώ να τις εκθέσουμε και να περάσουμε μαζί ένα καλό, ωραίο καλοκαίρι. Ευχαριστώ όλους για την τιμή που μας κάνατε.